Μια σπουδαία ανακάλυψη που φέρνει την επιστήμη πιο κοντά στην αποκωδικοποίηση των βλαστοκυτάρων έκαναν ερευνητέ του Ινστιτούτου Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία του Ιδρύματο Τεχνολογία και Έρευνα. Η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε μόλι αφορά το πώ διαφοροποιούνται βλαστοκίταρα σε άλλα είδη κυτάρων. Μελετώντα τα μυτοχόνδρια σε έναν οργανισμό με σημαντικέ ομοιότητε με το ανθρώπινο γονιδίωμα, στο νηματόδε και ο κόμψο, οι ερευνητέ αποκάλυψαν τη διαδικασία διαδικασία ρύθμιση τη διαφοροποίηση των πλαστικών κυτάρων. Στην ουσία, τα βλαστοκύτταρα είναι όπω λέμε πολυδύναμα κύτταρα, δηλαδή μπορούν να δώσουν διαφόρων ειδών άλλα κύτταρα, όπω μυϊκά, νευρικά, επιθυλιακά, μέσα από μια διαδικασία που λέγεται διαφοροποίηση. Δηλαδή, δημιουργία ενό νέου είδου κυτάρων από τα βλαστοκύτταρα. Αποδείξαμε ότι τα μυτοχόντρια στο ρου τη κυταρική διαφοροποίηση αποκτούν διάφορα σημάδια αυξημένη ενεργότητας. Ε, και αυτές οι αλλαγές στη μορφολογία όσο και στην εργότητά τους είναι σημαντικές. Αν τα βλαστοκύτταρα δεν διαφοροποιηθούν σωστά, ε... μπορεί να χαθεί ο έλεγχος και ο πολλαπλασιασμός τους να γίνει ανεξέλεγκτος, προκαλώντας τη δημιουργία όγκων αλλά και καρκινογένεση. Αυτό λοιπόν που προσπαθήσαμε να καταλάβουμε είναι πώς ρυθμίζεται αυτή η διαδικασία και αυτό που βρέθηκε από τη μελέτη που έκανε ο Νίκος είναι ότι τελικά α, τα οργανίδια του κυττάρου που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ενέργειας μέσα στα κύτταρα, τα μυτοχόνδρια, τα λεγόμενα μυτοχόνδρια, φαίνεται να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, η σωστή λειτουργία των μυτοχονδρίων είναι απαραίτητη για να έχουμε και σωστή διαφοροποίηση. Τα ίδια τα μυτοχόνδρια περνούν μέσα από μια διαδικασία ορίμανση. Είναι ανώρημα τα μυτοχόνδρια μέσα σε βλαστοκύτταρα και σιγά σιγά οριμάζουν όταν τα βλαστοκύτταρα αυτά διαφοροποιούνται. Το μυτοχόνδρια είναι κοιτανικά οργανίδια που επιτελούν πολύ μεγάλο έβρος Η σημαντικότερη που επιτελείται εκεί είναι η παραγωγή ενέργεια, αυτό που λέμε παραγωγή και δείξαμε ότι τα πιο ανώριμα βλαστικά κύτταρα έχουν και πιο ανώριμα ε, κατά μία έννοια μυτοχόνδρια, ενώ κατά τη διαφοροποίηση τα μυτοχόνδρια αυτά αποκτούν όλε εκείνε τι ιδιότητε που τα καθιστούν ε, μεταβολικά ενεργότερα και πιο όριμα. Μπορούμε να παρέμβουμε βασικά σε αυτή τη διαδικασία. Μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτή τη διαδικασία, είτε με γενετικέ τροποποίησει, αλλά και με, χημικές, ε, με χημικούς με χημικού παράγοντε, να επηρεάσουμε την μυτοχονδριακή ενεργότητα. Και αυτό έχει σαν συνέπεια διαφορέ στη διαφοροποίηση των βλαστικών κιτάρων. Φτάνουμε σιγά σιγά στο να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο. Ε, είναι και αυτό ένα βήμα, θα έλεγα. Είναι ένα βήμα προ την κατεύθυνση αυτή. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν ακόμα. Και γι' αυτό εξάλλου η έρευνα είναι κάτι που είναι δυναμικό, συνεχίζεται. Χρειάζεται να μπορούμε να κατανοούμε του μηχανισμού της βιολογίας για να μπορούμε στη συνέχεια να παρεύουμε θεραπευτικά ή φτιάχνοντα σκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, καρκίνου και άλλων.